13η Μαΐου 1958. Γενικευμένες ταραχές στην Αλγερία, τότε γαλλική επικία, οδηγούν σε οξία κυβερνητική κρίση στο Παρίσι, στην επάνωδο του στρατηγού Ντεγκόλ στην εξουσία και στην ανακήρυξη της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Τις πρώτες μέρες του 1934, το πρόσχημα μιας αναταραχής για να υπονομευθεί ο ριζοσπάστης πρωθυπουργός και ο κοινοβουλευτισμός γενικότερα τροφοδοτήθηκε από ένα οικονομικό σκάνδαλο, την πολύκροτη υπόθεση Σταβίνσκι, στο οποίο είχαν εμπλακεί λίγο πολύ και πολιτικά πρόσωπα. Τέτοιου είδους σκάνδαλα ξεσπούν περιστασιακά σε όλες τις χώρες και όλα τα καθεστώτα. Στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρωθυπουργό Lloyd George. Άλλωστε ο πόλεμος και η μεταπολεμική περίοδος ευνοούσαν ιδιαίτερα τα διάφορα σκάνδαλα. Για έναν ολόκληρο μήνα γίνονταν κάθε βράδυ ορμητικές διαδηλώσεις γύρω από το κτίριο του Palais Bourbon, έδρα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ένα μείγμα νεαρών φιλοφασιστών, πατριωτών, τραμπούκων της φιλοβασιλικής γαλλικής δράσεως και σιδηρόσταυρων μιας εθνικιστικής ένωσης βετεράνων πολέμου κατέλαβε τους δρόμους και τις λεωφόρους με ιαχές. Κάτω οι κλέφτες. Η αστυνομία υπό τις διαταγές του διοικητή Σιάπ, συνεργού των διαδηλωτών, κράτουσε στάση υπέρ των διαδηλωτών. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των υπερασπιστών της αντιμότητας υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χρηματοδοτηθεί από τον μεγαλοαπατεώνα Σταβίνσκι, η τελευταία έρευνα αποκάλυψε ότι είχε διανύμει 2 εκατομμύρια φράγκα στον πανεθνικό και στον τοπικό τύπο με αποδέκτες εφημερίδες και της αριστεράς και της δεξιάς, αυτές οι αλλεπάλληλες διαδηλώσεις βρήκαν απήχηση στο μέρος εκείνο της κοινής γνώμης, το οποίο στη Γαλλία πάντοτε θα υψώσει πολύ εύκολα το λάβαρο του αντικοινοβουλευτισμού. Ενός αντικοινοβουλευτισμού φλιαρού μα εντελώς επιφανειακού και ενθαρρύνθηκαν από μια πρώτη επιτυχία. Έπεσε η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Σοτάν, ένα από τα μέλη της οποίας βρέθηκε αναμεμειγμένο στην υπόθεση. Στην εξουσία ανέβηκε ένας άλλος ριζοσπάστης, ο Νταλαδιέ. Για να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση, ο Νταλαδιέ κινήθηκε με τόσο μεγάλη βιασύνη και τόσο απίστευτη αδεξιότητα που αποξενώθηκε από τους σοσιαλιστές, η συνεργασία των οποίων όμως του ήταν απαραίτητη. Ήδη με την ανακοίνωση του κυβερνητικού σχήματος φάνηκε ότι δεν ήταν βιώσιμο. Εν τούτης, ο Νταλαδιέ πήρε μια σειρά απρόβλεπτων μέτρων που άλλαξαν αμέσως την κατάσταση. Για να ξαναπάρει με το μέρος του τους σοσιαλιστές, απομάκρυνε τον Σιάπ από την αστυνομική διοίκηση και τότε αυτοί που παραιτήθηκαν ήταν οι κεντρώοι υπουργοί. Η σύγχυση ήταν πλήρης και μια τέτοια συναρτησία εκφύσεως δεν ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης ή των αριστερών γενικότερα. Αντιθέτως, ευνοεί και ενθαρρύνει εκείνους που παρασκηνιακά κατευθύνουν την αναταραχή και εκείνοι όντως αποφάσισαν να απευθύνουν κάλεσμα για γενική επιδρομή στο κτίριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τη μέρα που ο νέος υπουργός όφιλε να παρουσιαστεί ενώπιον του σώματος. Είναι η 6η Φεβρουαρίου 1934. Υποδαβλισμένοι από τους επικεφαλείς των ακροδεξιών συνδέσμων, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν οργισμένοι στο Palais Bourbon. Μόνο η αντίσταση δυνάμεων της Εθνοφυλακής τους εμπόδισε να διασχίσουν τη γέφυρα της Concorde. Αυτή τη φορά όμως υπήρξαν 19 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Ο Νταλαδιέ εμφανίστηκε αρχικά αποφασισμένος να μην πτωηθεί από τους συνδέσμους της αντιδραστικής δεξιάς που έφεραν άμεση ευθύνη για τις ταραχές και τα θύματα τους. Η αντίστασή του διήρκησε ένα μόλις πρωί. Το απόγευμα της 7ης Φεβρουαρίου υπέβαλε την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο. Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Με τους δισταγμούς, τις αδυναμίες και τις παλινοδίες τους, οι ριζοσπάστες είχαν χάσει κάθε κύρος. Είχαν κατασπαταλήσει το κεφάλαιο αξιοπιστίας που τους είχε δώσει το εκλογικό σώμα σε 2 διαδοχικές αναμετρήσεις. Όμως, οι επικεφαλείς των συνδέσμων και οι υποκινητές τους δεν ήταν λιγότερο αντιδημοφιλείς, ούτε λιγότερο ανίσχυροι. Μερικοί μάλιστα είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε πραξικόπημα και ανατροπή του καθεστώτος. Προς στιγμήν ήταν ικανοποιημένοι που είχαν εκδιώξει τον ριζοσπάστη υπουργό και έμοιαζαν να θέλουν να αρκεστούν σε αυτή την επιτυχία. Πώς όμως να βρεθεί διέξοδος στην Γαλλία, σε ποιον να απευθυνθούν? Το ζήτημα είχε ήδη απασχολήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αλμπέρ Λεμπρίν. Ο χορός των κυβερνήσεων που κρατούν η καθεμία μερικούς μήνες, αλλά κατευθύνονται πάντοτε από τις ίδιες ομάδες, αλλά και η δυσκολία να εξασφαλιστεί μια ορισμένη κυβερνητική σταθερότητα,
όταν ταραχοποιοί γίνονται οι ίδιοι οι άνθρωποι του καθεστώτος, τον υποχρέωσαν να αναζητήσει μια εξαιρετική λύση για μια εξαιρετική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, προσανατολίστηκε προς ένα είδος κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα έβαζε τέλος σε αυτές τις διαμάχες που είχαν καταστεί πια επικίνδυνες, όπως έδειξαν οι πρόσφατες ταραχές. Για την πολιτική αυτή επιστράτευσε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, τον προκάτοχό του στο μέγαρο των Λυσίων, του Μέργ. Αν και δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένας απλός ικανός πολιτικός, μόλις 70 άρισε είχε αποσυρθεί διακριτικά σε ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας. Έτσι μπορούσε να τεθεί ως επιδιαιτητής υπέραν των κομμάτων και να αναλάβει το σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Λεμπρίν τον είχε βολιδοσκοπήσει ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου, όμως είχε αρνηθεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, προτιμώντας να παραμείνει στο χωριό του, μακριά από τον πολιτικό σάλο. Την επομένη των ταραχών, ο Λεμπρίν έγινε πιο πιεστικός. Οι εργάτες ξεσηκώνονταν εναντίον των συνδέσμων. Η οικονομική κρίση επέμενε. Ο αυξανόμενος αριθμός των ανέργων έφτανε τις 500.000. Λέει λοιπόν στον Τουμέαρντ: «Αν αρνηθείτε, εγώ παρετούμε. Χρωστάμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε θυσίες». Προς την ίδια κατεύθυνση ασκήθηκαν και άλλες πιέσεις, με αποτέλεσμα ο Ντουμέργ να συμφωνήσει να αφήσει το χωριό του και να επιστρέψει στην πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά όμως με το εξαιρετικό πρεστίζ ενός πολιτικού ανδρός που κρίνεται απαραίτητος.